Ολοκληρώθηκε μια παρατεταμένη περίοδος, προεκλογική περίοδος. Ελπίζω και εύχομαι με την σημερινή τους ψήφους οι Έλληνες να δώσουν αύριο μια σταθερή κυβέρνηση και να προχωρήσουμε σε μια δημιουργική περίοδο. Τα 4 χρόνια που πέρασαν έφεραν την πόλη μας και την πατρίδα μας πολλά βήματα μπροστά. Έχουμε όμως μπροστά μας πολλά θέματα, πολλά προβλήματα, πολλές διεκδικήσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο η πόλη, εγώ, οι πολίτες δεν μπορούν να περιμένουν. Από την επόμενη μέρα, την αυριανή μέρα που θα έχουμε μια καινούργια κυβέρνηση, που θα έχουμε καινούργιους υπουργούς, η πόλη και εγώ προσωπικά θα διεκδικήσουμε όλες οι εκκρεμότητες που αφορούν την πόλη μας να έχουν λυθεί το συντομότερο δυνατόν. Έχω ένα φάκελο έτοιμο για κάθε καινούργιο υπουργό, τον ίδιο τον πρωθυπουργό, έτσι ώστε με το καλό όταν αναλάβουν, η επόμενη μέρα να είναι μια μέρα με επιτυχίες και με ολοκλήρωση σημαντικών project της πόλης μας. Πριν από λίγο, σας είδα στην Ικτίνου που με παρακολουθούσατε, δεχτήκατε έτσι πολλές χειραψίες από τον κόσμο, έτσι, κάτι πολύ ένθερμο. Πώς το εισπράτετε αυτό όταν κάποιος δείχνει την εκτίμηση του και τη συμπάθεια του προσωπικού σας? Καταρχάς είναι η γειτονιά μου, σας το ξαναλέω. Πραγματικά όχι σήμερα, κάθε μέρα να κυκλοφορώ ανάμεσα στις πόλεις είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι από λίγο σε μια άλλη γειτονιά, στην Κηφισιά. Αυτό είναι το σημαντικό για την πόλη, ο Δήμος να κυκλοφορεί ανάμεσα στους κοινότητες, ανάμεσα στους πολίτες, από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά να ακούει. Γιατί ξέρετε, πάντα η καθημερινότητα της πόλης δεν είναι εύκολη. Το σημαντικό είναι να είναι ο Δήμαρχος στην οποία έχει δίπλα, να ακούει τα προβλήματα που υπάρχουν, να έχει πάντα την εικόνα μιας πόλης που βαδίζει μπροστά, αλλά που πάντα η καθημερινότητά της είναι δύσκολη. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε, η καθημερινότητα κάθε μέρα να γίνεται λίγο καλύτερη.